Η ηθική της επιστήμης, η δεοντολογία και οι αξίες της ιατρικής ηθικής αποτέλεσαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος χθες το βράδυ στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV, με βάση το νέο βιβλίο που συνυπογράφουν η ομότιμος καθηγήτρια αναισθησιολογίας Ελένα Σκητοπούλου και ο αείμνηστος νομικός, πολιτικός και συγγραφέας Αντώνης Βγόντζας, δύο χρόνια μετά το θάνατό του. Πρόκειται για το Οφελέιν ημιβλάπτην, διαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη, που υπό το βάρος της πανδημίας του κορονοϊού αναδεικνύει στοιχεία τα οποία ο Ιπποκράτης όριζε ως ζητούμενα, συνδεδεμένα με το ιατρικό καθήκον. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ουσιαστικά είναι το μέρος, το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου για την ιστορία και την ηθική στην ιατρική, ηθική και δίκαιο στην ιατρική, και έχει συμπληρωθεί με διάφορες άλλες απόψεις για τον Ιπποκράτη που είχα γράψει εγώ παλαιότερα άλλα άρθρα. Αλλά ήταν η τελευταία επιθυμία του Αντώνη να δημοσιευτεί στα ελληνικά. Και έτσι πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του Αντώνη. Εγώ νομίζω ο τίτλος αυτού του βιβλίου, το Οφελέιν ημιβλάπτην, λέει τα πάντα. Λέει τα πάντα. Λέει στο γιατρό ότι θα πρέπει να κάνεις το καλό ή τουλάχιστον να μην το βλάψεις. Το βιβλίο που επί της ουσίας είναι απότοκος της επαφής σε δικαστικές υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και ιατρικής ευθύνης, όπως σημείωσε η κυρία Κισκητοπούλου, ήταν από τα τελευταία ενδιαφέροντα που είχε Αντώνης Βγόντζας, ο οποίος υποστήριζε πάντα την αυτοδιάθεση του ασθενή και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Ολόκληρη αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης ήταν υπερασπιστής των υπέρτατων αξιών. Οι αξίες γενικά και μια βεβαίως από την αξία. Μια υπεραξία είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα κτλ. Είναι ένας ανθρωπιστής και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου υπάρχει ένα κείμενο το οποίο το λιώνει. Το ανθρωπιστικό υποκρατικό πνεύμα οφείλει να εμπνέει τον σύγχρονο γιατρό στην καθημερινή πρακτική του. Αυτό το ανθρωπιστικό. Αυτός ο ανθρωπισμός είναι και η ηθική, αυτά τα ζητήματα της ιατρικής ηθικής, θα έλεγα της κοινωνικής ηθικής, της ανθρώπινης ηθικής. Σε ό,τι αφορά πάντως τον Ιπποκράτη και τα όσα πρέσβευε εν μέσω πανδημίας και της μεγάλης συζήτησης για την υποχρεωτικότητα, αυτό που επισημάνθηκε ήταν η διαφορά μεταξύ ασθενούς και υγιούς πληθυσμού υπό το βάρος των εμβολιασμών, των ανθρώπινων απολειών που συνθέτουν ένα σκηνικό εντός του οποίου με βεβαιότητες κανείς δεν μπορεί να μιλάει. Εφόσον πρόκειται για μία πράξη, για μία θεραπευτική πράξη η οποία αφορά υγιή άτομα, ακόμη και το μικρότερο ποσοστό θανάτων έχει μεγάλη σημασία. Επομένως αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν τα εμβόλια, δεδομένου ότι αυτά τα εμβόλια δεν έχουν κριθεί στην τελική τους φάση, τρίτη, τέταρτη φάση, κατά πόσον έχουν επιπτώσεις άλλες. Εάν πραγματικά η μόνη μας επιλογή ήταν να διαλέξουμε ένα εμβόλιο το οποίο ανά 100.000 προκαλεί ένα θάνατο, θα έμπαινε πάλι το δίλημα, γιατί ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να είναι αυτός ο ένας. Γιατί λέει, όπως είπε ο Αντρέα Μαρλό, η ζωή δεν αξίζει τίποτα, αλλά και τίποτα δεν αξίζει σε μια ζωή. Η αξία της δεν μπορεί να υπολογιστεί. Και βλέπουμε, είχαμε και κάποια τραγικά παραδείγματα. Τι βάλσαμο και τι παρηγοριά μπορεί να δοθεί στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Άρα, νομίζω, ναι, όταν έχουμε μια τόσο σοβαρή παρενέργεια, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, και κυρίως αυτοί που έχουν την ευθύνη, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, εάν αυτό το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται και μάλιστα με έναν τρόπο, θα έλεγα έτσι, υποχρεωτικό.